Μια ξεχωριστή ημέρα για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτήρισε ο Ζωζέ Μπαρόζο την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του G8, κατά την οποία ανακοινώθηκε και επίσημα η έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Σαφώς δεν είναι εύκολο να ενοποιήσουμε τις δύο μεγαλύτερες, πιο ανεπτυγμένες και πιο εξελιγμένες οικονομίες του κόσμου. Θα βρούμε όμως απαντήσεις για όλα τα θέματα που είναι λογικό να προκύψουν. Λύσεις στα αγκαθόδη προβλήματα, χωρίς να ξεχνάμε τι θέλουμε να πετύχουμε και θα το πετύχουμε. Δεν είναι όμως όλα τόσο ειδηλιακά. Επί κρίσης από τον Ζωζέ Μπαρόζο προκάλεσε η επιμονή της Γαλλίας να εξαιρεθεί από τη Συμφωνία ο τομέας του πολιτισμού. Πρόκειται για τη ρητορική της αντιπαγκοσμιοποίησης που εγώ θεωρώ απολύτως αντιδραστική, δήλωσε ο πρόεδρος της Κομισιόν στην International Herald Tribune. Η Διατλαντική Συμφωνία θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά του κόσμου, αφού οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγουν πάνω από το μισό παγκόσμιο ΑΕΠ. Στη Γαλλία όμως επιμένουν ότι ο τομέας των οπτικοακουστικών, δηλαδή μουσική και κινηματογράφος, πρέπει να εξαιρεθεί και να διατηρηθούν τα ευρωπαϊκά προστατευτικά μέτρα.